στους Γάλλους εργαζομένους που αντιστέκονται στην απορρίφηση των εργασιακών σχέσεων. Οι πολιτικές λιτότητες που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταδικασμένες να οδηγήσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς σε εποχές που θέλουμε να πιστεύουμε πως έχουμε αφήσει οριστικά πίσω. Η αποδιάκριση των εργασιακών σχέσεων είναι ουσιαστικά μια επιλογή υπέρ του κεφαλαίου και της αύξησης της εκμετάλλευσης επί της εργασίας. Μια επιλογή που επιβάλλει την επισφάλεια ως κανονική συνθήκη και την εργοδοτική αφαιρεσία ως καθημερινότητα. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, έχοντας βιώσει τη σκληρή επίθεση του νομιλιοσφαιρισμού, γνωρίζουν ήδη πως η ανταγωνιστικότητα φέρνει ευελιξία και μείωση μισθών, ενώ ο εξυγχρονισμός των εργασιακών σχέσεων φέρνει ανεργία, ανασφάλιση εργασία και βάλεται κατά των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Οι δυνάμεις του κεφαλαίου που εκφράζονται μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών επιθυμούν να επιβάλλουν το ίδιο πλαίσιο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η αντίσταση των εργαζομένων και μεταξύ τους αλληλεγγύη είναι καθήκον μας. Η υπεράσπιση των κεκτημένων του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος είναι αναγκαιότητα. Η μάχη που οι Έλληνες εργαζόμενοι θα δώσουν το Σεπτέμβρη έχει ήδη ξεκινήσει στη Γαλλία. Σήμερα όχι μόνο συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των Γάλλων εργαζομένων, αλλά δίνουμε μαζί τους τη μάχη. Σήμερα σε όλη την Ευρώπη, από το Παρίσι, την Αθήνα, ως τη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα, όλοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον δρόμο του αγώνα για δουλειά με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια. Με ιδέες, συλλογικές συμβάσεις εργασίας τώρα. Η αλληλεγγύη όπλα των λαών, πόλεμος το πόλεμο των εργοδοτών, ούτε πλατινή, ούτε κεφελέ, η πιο μεγάλη μπαλά.